θερμοδυναμικό αξίωμα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ιώτα Χ στόλος να είναι πιο αποδοτικός, πιο αποτελεσματικός, πιο οικονομικός από το δεύτερο στόλο. Νομοτελειακό αυτό. Είναι σαν να πούμε ότι τα μήλα από το χώμα θα ανεβαίνουν στα δέντρα στο έξω. Η βαρύτητα είναι νομοτέλεια. Γιατί όμως φτάσαμε και κάτι το οποίο είναι έτσι, εσείς και εμείς καταφέρουμε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα να κάνουμε τα μήλα από το χώμα να ανεβαίνουν στα δέντρα. Πώς γίνεται ενώ δεν μπορούμε, και για να δει κανείς πώς πρέπει αυτό, πρώτα, υπάρχει περίπτωση για τον ΧΙΟ οδηγός να δουλέψει πιο αποτελεσματικά από έναν ΔΧΙΟ οδηγό που τον έχει ο αφεντικό του συνέχεια δίπλα του. Υπάρχει περίπτωση ένα γιοταχή που είναι υποχρεωμένο να κουβαλάει μόνο γιαούρτια, γιατί μόνο γιαούρτια πρέπει να κουβαλάει, να είναι πιο αποτελεσματικό από ένα ΔΧ που μπορεί να κουβαλάει συγχρόνως γιαούρτια και γάλα και κασέρι και σαλάμια και τυριά και ψωμιά και οτιδήποτε. Είναι δυνατόν ένα γιοταχή αυτοκίνητο που η εταιρεία για να το λειτουργεί πρέπει να έχει μηχανικό ασφαλείας, προϊστάμενο δρομολογίων, διευθυντή μεταφορών, διευθυντή λογίστικς, διευθυντή προοδευτικών. Όλο αυτό το συγκρότημα για να διαχειρίζεται τρία δρομολόγια να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά από έναν οργανωμένο μεταφορέα που είναι η ζωή του αυτή. Εγώ είμαι μηχανικός, σπούδασα στο Λονδίνο για νεμογεννήτριες, παράδειγμα, και ξαφνικά με είπανε διευθυντές μεταφορών της Μόμπιλ πριν 30 χρόνια. Από εσάς έμαθα τη δουλειά. Έφυγα εγώ, ήρθε ένας άλλος που ήταν, είχε σπουδάσει, ξέρω εγώ, μηχανές που έκαναν τόρνους και τώρα είναι ο επόμενος διευθυντής μεταφορών. Είναι δυνατόν εμείς να κάναμε καλύτερο τη δουλειά σας από εσάς? Αποκλείεται. Πώς όμως μας φέρατε στο σημείο να σας πουλάμε μυαλό? Από τη δικιά σας, θα έλεγα, την έλλειψη γνώσεων ή των ελαττωγνώσεων και τα ελαττώματα τα δικά μας που δεν τα κάνατε εσείς. Εδώ λοιπόν υπάρχει μεγάλη ευκαιρία. Κύριε Θεωράτο, πόσα αυτοκίνητα δεν τα θυμάμαι. Πόσο ποσοστό του τονάζ όλου που διεκμείται στην Ελλάδα διεκμείται σήμερα με γιοταχή στόλους, μεγάλους, μικρούς, μεσαίους? Σε ποσοστό είναι 80% του όλου προϊόντος. 95. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε. Είστε αποδοτικότεροι από τα γιοταχή αυτοκίνητα και κουβαλάτε μόνο το 5%. Άρα, οι εταιρείες που κουβαλάνε με το 95% με δικά τους μπαίνουν μέσα. Συγκριτικά με το αν είχαν καταρχήν. Γιατί όμως το κάνουνε? Γιατί αν δεν είμαι σίγουρος για το σέρβις που θα μου δώσει κάποιος, προτιμώ να το πληρώνω και να λέω θα στείλω τα γάλατα 9 ώρα το πρωί να είναι στον μπακάρι. Γιατί λέω, αυτός που μου λέει θα τα πάω, μπορεί να φύγει και κανένα 2-3 τσιμπουράκια το βράδυ και να πάει το μεσημέρι τα γάλατα. Αυτό λοιπόν, αυτή είστε ο φόβος, η αγωνία, γιατί εσείς δεν μας έχετε πείσει ότι μπορείτε να μας τα πάτε σε ποιότητα, σε χρόνο, σε συνέπεια, σε συμπεριφορά, σε εμφάνιση, σε οτιδήποτε. Δεν μας έχετε πείσει, εσείς μας αναγκάζετε να πληρώνουμε λεφτά για να χρησιμοποιούμε τους εαυτούς μας. Μπέτε σε μια καινούργια πρωτοτυπία. Προτείνετε μας πλέον ότι μπορείτε να κάνετε τη δουλειά μας καλύτερα, οικονομικότερα από ότι εμείς, όχι από ότι εσείς ήδη, από ότι εμείς, και αξιοπιστότερα. Και καμιά εταιρεία δεν σας το εγγυώνει. Δεν είναι, ειδικά τώρα, ούτε λεφτά υπάρχουν.